Ευχαριστώ πάρα πολύ και για την πρόσκληση σήμερα. Να πω σε αυτούς και σε αυτές που δούλεψαν πολύ μεθοδικά όλο αυτό το διάστημα συγχαρητήρια και για τους ανθρώπους που είναι εδώ και για την θεματική ενότητα που έχουμε εδώ αλλά και για τα υπόλοιπα τραπέζια τα οποία θα γίνουν. Να πω ότι και εγώ σαν μέλος του Τμήματος Προσφυγικού Μεταναστευτικού επί πολλά χρόνια και είναι τιμή μου αυτό και είναι περηφάνεια αυτό το τμήμα για το ΣΥΡΙΖΑ και το ξέρετε όλοι όσοι ασχολείστε αυτά τα χρόνια. Θεωρώ ότι η συγκεκριμένη μερίδα έλειπε, είναι πολύ σοβαρή, πολύ σημαντική και είναι μια ευκαιρία ξεκάθαρη όχι μόνο να ανταλλάξουμε απόψεις, θέσεις, συγκρούσεις και όλα αυτά, αλλά είναι και μια ευκαιρία άνθρωποι θεωρητικοί, θεσμικοί και άνθρωποι του πεδίου να συναντηθούν. Ένα δυναμικό το οποίο υπάρχει στο χώρο αυτό και το οποίο πρέπει να αξιοποιηθεί άμεσα στη συνεργασία με όλους εμάς, είναι μια ευκαιρία αυτή και πρακτικά να διασυνδεθούμε και να βάλουμε κάποιους στόχους και άξονες και βέβαια να καταλήξουμε και σε κάποια συμπεράσματα για να μπορέσουμε ο καθένας από το ρόλο του να συμβάλλει σε αυτό το πολύ κρίσιμο κομμάτι που λέγεται ένταξη. Αυτό είναι το στοίχημά μας. Είναι το δεύτερο στάδιο. Δεν ξέρω ότι δεν έχουμε τελειώσει με την υποδοχή. Έχουμε εκκρεμότητες και εκεί. Αλλά το βασικό μας κομμάτι πρέπει να είναι η ένταξη. Είναι ένα στρατηγικό στοιχείο, ένα ταυτοτικό στοιχείο της αριστεράς. Μια σύγκρουση, μια μάχη πολιτιστική και πολιτική, την οποία πρέπει να την κερδίσουμε. Άρα, από αυτή την έννοια, πρέπει να επικεντρωθούμε πολύ σοβαρά στη σημερινή ημερίδα για τρεις λόγους. Πρώτον, πάνω σε αυτά που έχουν γίνει να χτίσουμε. Δεύτερον, σε αυτά που δεν έχουν χτιστεί να τα χτίσουμε και αυτά που έχουν γίνει σε λάθος βάση να τα θεμελιώσουμε σωστά. Λοιπόν, το θέμα της εισήγησής μου σήμερα βέβαια όλοι αναφέρθηκαν, δεν είχαμε συνοηθεί και ακριβώς για να δούμε πώς θα γίνει η κατανομή, χωρίς να κατηγορώ κανένα, απλώς είναι ευρύτατο. Αναφέρθηκαν και οι προλαλήσαντες και οι προλαλήσασες. Είναι ένα θέμα το οποίο θα μπορούσε να απασχολήσει ολόκληρο συνέδριο ή μια ημερίδα από μόνο του. Αυτό έτσι και επιστημονικά και πολιτικά. Εγώ εκείνο το οποίο θα κάνω είναι να βάλω κάποια ερεθίσματα, προσπάθεια θα κάνω, και ένα πλαίσιο στρατηγικής και δράσης για το επόμενο διάστημα. Αν υπάρχουν κάποιες διακοπές θα είναι λόγω της ίωσης που έχω. Λοιπόν, τι σημαίνει λοιπόν ένταξη για μας? Ένταξη είναι μια δυναμική, μια αμφίδρομη διαδικασία αμοιβαίας προσαρμογής τόσο της ίδιας της κοινωνίας υποδοχής, όσο και των μεταναστών που διαβίουν σε αυτήν. Εδώ λοιπόν τι λέει και ο νόμος, αλλά και η δική μας θεωρία, ότι υπάρχουν δικαιώματα και υποχρεώσεις για τις δύο πλευρές. Σε αυτό το σημείο πρέπει να δώσουμε ιδιαίτερη προσοχή στη διαφορά μεταξύ της πολιτικής ένταξης και της πολιτικής αφομοίωσης, αναφέρθηκε και προηγουμένως και από το Γιώργο του Τζιμουρή. Υπάρχει λοιπόν μια ειδοποιώς διαφορά μεταξύ των δύο, παρότι πολλοί στην καθημερινότητα τείνουν αυτές τις δύο έννοιες να τις θεωρούν κοινές οι ίδιες. Μια πολιτική ένταξη έχει ως κύριο γνώρισμα μεταξύ των υπόλοιπων το σεβασμό στην ετερότητα των μεταναστών και προσφύγων, καθώς και στην ανάδειξη αυτής της ετερότητας ως πλεονεκτήματος για τη συνύπαρξη της κοινωνίας. Αντίθετα, μια πολιτική αφομοίωση έχει ως σκοπό την ομογενοποίηση προσφύγων και μεταναστών με την κοινωνία υποδοχής, με αποτέλεσμα να χάνονται η προσωπική και συλλογική ταυτότητά τους, να καταστρατηγούνται βασικά δικαιώματά τους και να δημιουργείται και ένας κοινωνικός αυτοματισμός. Θα φέρω εδώ ένα παράδειγμα από την παρουσία μου στην Αγγλία δύο χρόνια, που όντως και το βρετανικό μοντέλο θεωρείται ένα μοντέλο το οποίο σέβεται σε μεγάλο βαθμό τις κοινότητες και διαφορετικότητα. Παρόλα αυτά, τα τελευταία χρόνια έχει υιοθετήσει και αυτό μηχανισμούς ισχυρής αφομοίωσης. Σε βρετανικό ταχυδρομείο, ένας μετανάστης, ο οποίος είχε πάρει και μάλιστα συνεργαζόμενος και με το γραφείο μας την βρετανική υπηκότητα, και μας το έλεγε μάλιστα και χαρούμενος όταν είχε έρθει στο γραφείο, πήγε να εξυπηρετήσει ένα συμπατριώτη του από τη Σρι Λάγκα, ο οποίος ήρθε στο ταμείο. Ο συγκεκριμένος λοιπόν δεν μπορούσε να μιλήσει άψογα αγγλικά και του έλειπαν και κάποιες σημειώσεις από την αίτηση. Και μας δήλωσε περί χαρίς ότι αρνήθηκε να τον εξυπηρετήσει. Και του λέει: πήγαινε, φύγε, μάθε πρώτα αυτά που πρέπει να μάθεις, να περάσεις το πέρασα εγώ και έλα μετά. Λοιπόν, επομένως δημιουργείται και ένας αυτοματισμός όταν τέτοιες πολιτικές εφαρμόζονται και όταν ιδίως εμφανίζονται και σαν αξία.
Έτσι. Εμείς λοιπόν, σαν αριστερά, ιδεολογικά και πολιτικά, προτάσουμε την αρμονική συνύπαρξη των ανθρώπων μέσα στην κοινωνία, με σεβασμό στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της κάθε ομάδας και του κάθε ατόμου ξεχωριστά. Στόχος μας είναι να υποδεχτούμε τους πρόσφυγες και τους μετανάστες, να τους κάνουμε να νιώσουν σαν το σπίτι τους, να είναι ενεργά μέλη της κοινωνίας, γι' αυτό είπα για δικαιώματα και υποχρεώσεις, να υπάρχει συνεχής αλληλεπίδραση και επικοινωνία, ανταλλαγή απόψεων, κουλτούρας, φαγητών, γλωσσών και συνηθιών. Τα έχουμε κάνει βέβαια αυτά χρόνια και στα φεστιβάλ μας, αλλά αυτό τώρα είμαστε κυβέρνηση. Πρέπει να τα εφαρμόσουμε και στην πράξη και με μια εθνική στρατηγική. Υποστηρίζουμε λοιπόν την έκφραση και την ανάπτυξη των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών τους, της ταυτότητάς τους, της θρησκείας τους, της πίστης τους, την άσκησή της και βέβαια τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, τα διακριτικά χαρακτηριστικά που αυτή η επιλογή φέρει. Μόνο αν σεβαστούμε και προασπίσουμε όλα τα παραπάνω, θα νιώσουν και αυτοί ελεύθεροι, θα νιώσουν ουσιαστικά και αναπόσπαστα μέλη της κοινωνίας και θα την αγαπήσουν και θα τη σέβονται. Εδώ βέβαια, σαν άνθρωποι των δικαιωμάτων, πρέπει να πούμε και το εξής, ότι για μας τα δικαιώματα είναι jus cogens, είναι lex universalis, είναι ένα αναγκαστικό διεθνές δίκαιο, το οποίο διαπερνάει οριζόντια όλες τις κοινωνίες, όλες τις δομές και όλα τα κράτη. Επομένως, πράγματα τα οποία και συνταγματικά και στην Ευρώπη και διεθνώς, αλλά και στην Ελλάδα είναι κατοχυρωμένα, δεν μπορούν να γίνουν δεκτά ως πλαίσιο του cultural relativism, δηλαδή της σχετικότητας που έχει μια πολιτισμική επιλογή. Και αναφέρομαι συγκεκριμένα στη Σαρία, όπου γι' αυτό η κυβέρνηση έφερε τη διάταξη αυτή, προκειμένου και η Σαρία εκεί που εφαρμόζεται να μην αποτελεί τη μοναδική επιλογή για τους ανθρώπους οι οποίοι πιστεύουν εκεί, που θα έρθουν και πιστεύουν εκεί, αλλά να μπορούν να χρησιμοποιήσουν και τα αστικά δικαστήρια. Για μένα και για μας έπρεπε αυτό να είναι ακόμα πιο ξεκάθαρο, να είναι ακόμα πιο τολμηρό και να μην αφήνει κανένα περιθώριο επιλογής, παρά να είναι η μόνη επιλογή συνταγματική, όπως και για τους υπόλοιπους πολίτες. Ποιες λοιπόν οι προϋποθέσεις και οι κύριοι άξονες για να επιτύχουμε την ένταξη? Χρειάζεται ένα νομοθετικό πλαίσιο, το οποίο να είναι ουσιαστικό και το οποίο να έχει τις συνέργειες των αρμόδιων υπουργείων, που δεν είναι λίγα, αλλά να γίνει σύντομα, άμεσα και πρακτικά. Έχει γίνει σε ένα βαθμό, θα αναφερθώ παρακάτω. Εκτός από τη θεσμική διασφάλιση, για μας σαν αριστερούς και αριστερές, δεν αρκεί η κατοχύρωση αυτή. Μας ενδιαφέρει να αναλάβουμε συγκεκριμένες δράσεις και πρωτοβουλίες, όπως κάνουμε το προηγούμενο διάστημα, αλλά πρέπει να τις εντείνουμε, από τη Βουλή μέχρι τη γειτονιά, προκειμένου να προωθήσουμε την καταπολέμηση των διακρίσεων και να αντιμετωπιστεί τόσο ο κοινωνικός όσο και ο θεσμικός ρατσισμός εναντίον των μεταναστών και των προσφύγων. Πρακτικά λοιπόν πρέπει να δώσουμε προτεραιότητα στους εξής τομείς: στην απρόσκοπτη πρόσβαση μεταναστών και προσφύγων, αλλά και τούτων άσυλων στην αγορά εργασίας. Είδα και τη Μαρία την Καραμεσίνη είναι εδώ. Πρόσφατα είχαμε αυτή την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου για την εγγραφή τους στα Μητρώα του ΟΑΕΔ. Θα ακολουθήσει τώρα η κατεύθυνσή τους ως προς τα προγράμματα απασχόλησης, τις ειδικότητές τους, τις δεξιότητές τους, για να πάνε όπως πρέπει και εκεί που πρέπει. Δεύτερον, πρόσβαση στην εκπαίδευση και την επιμόρφωση με τη δημιουργία υποστηρικτικών προγραμμάτων και εκμάθηση της γλώσσας. Θα αναφερθώ αργότερα σε αυτό, γιατί και εδώ έχει γίνει μια εξαιρετική δουλειά το τελευταίο διάστημα. Πρόσβαση στην υγεία και την κοινωνική πρόνοια, καθώς και σε δομές ψυχοκοινωνικής υποστήριξης, το αυτονόητο δικαίωμα, όπως έχουν όλοι οι Έλληνες πολίτες, της καθολικής πρόσβασης, επεκτάθηκε και σε πρόσφυγες και μετανάστες. Ευρεία συμμετοχή σε πολιτιστικές και αθλητικές δραστηριότητες, πράγμα το οποίο βλέπω εδώ και ανθρώπους του αθλητισμού. Εκκρεμεί. Είμαστε στην τελική φάση του Υπουργείου Αθλητισμού μαζί με την ΕΠΟ για να τελειώνει και το θέμα με τα δελτία των προσφύγων ερασιτεχνών ποδοσφαιριστών. Αξιοπρεπή στέγαση και βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης. Αυτονόητο, γι' αυτό λέω ότι έχουμε κρεμότητες και από την υποδοχή. Ενίσχυση της πολιτικής συμμετοχής των μεταναστών, ενδυνάμωση της εκπροσώπησής τους στα συλλογικά όργανα και χάραξη και εφαρμογής πολιτικών μαζί τους. Ενεργοποίηση τοπικής αυτοδιοίκησης, τα κάλυψε ο Μιλτιάδης ο Κλάπας, με βασικό στόχο να καταπολεμηθεί η απομόνωση και ο αστικός διαχωρισμός μεταναστών σε υποβαθμισμένες περιοχές γκέτου. Τέλος, επικοινωνία και συνεργασία της χώρας με τις χώρες καταγωγής. Και εδώ δεν μιλάμε για επικοινωνία για τις επιστροφές μόνο. Εδώ μας ενδιαφέρει να υπάρχει ουσιαστική επικοινωνία, οι λαοί, δηλαδή τα άτομα, οι άνθρωποι, να σύρουν τα κράτη για να κάνουν συνεργασίες και συνέργειες με αυτή την προτεραιότητα, με το ανθρώπινο επίπεδο.
Όλα τα παραπάνω είναι απαραίτητα για να σχεδιαστεί μια ολοκληρωμένη πολιτική ένταξη που νομίζω ότι είμαστε στο στάδιο να την ολοκληρώσουμε και να την φέρουμε προς συζήτηση. Αυτό όμως βέβαια το πλαίσιο μπαίνει και μέσα σε ένα ευρωπαϊκό πλαίσιο, κυρίες και κύριοι, συντρόφισσες και σύντροφοι, το οποίο εγώ δεν θα μπω στην ανάλυση τώρα γιατί ακούστηκαν κιόλας και δεν έχουμε και το χρόνο για τα μοντέλα. Υπάρχει το βρετανικό, όντως υπάρχει το γαλλικό, υπάρχει το σκανδιναβικό. Αυτή τη στιγμή όμως λίγο μας απασχολούν αυτά. Τώρα δεν υπάρχει τόσο μεγάλη συζήτηση για το ποιο μοντέλο θα ακολουθήσουμε. Στην Ευρώπη σήμερα γίνεται το εξής. Έχουμε τον κύριο Τούσκ, ο οποίος τελευταίο διάστημα δηλώνει ότι είναι καταστρεπτικοί συναισθηματισμοί οι φωνές για την εφαρμογή ποιου πράγματος, του αυτονόητου, του relocation και του resettlement κάποιων χιλιάδων ανθρώπων, οι οποίοι σε άλλες χώρες όπως η Ιορδανία ή ο Λίβανος είναι δεκαπλάσιοι ή εκατονταπλάσιοι σε σχέση με αυτούς που πρέπει να πάρει η Ευρώπη. Και βέβαια έχουμε την προοπτική για την εξέταση των αιτημάτων ασύλου σε τρίτες χώρες, το Extra Territorial Applications of Asylum, πράγμα εξαιρετικά επικίνδυνο που διαλύει τον νομικό μας πολιτισμό και ακούγεται πάρα πολύ έντονα από Ευρωπαίους αξιωματούχους τελευταία, και εμείς πρέπει να είμαστε μπροστάριδες στο να αποσυρθεί και να μην εφαρμοστεί ποτέ αυτό. Και βέβαια υπάρχουν και άλλα ωραία ερεθίσματα, όπως το νομοσχέδιο Μακρόν, το οποίο πλησιάζει, για το οποίο υπάρχουν μεγάλες διαδηλώσεις και συγκρούσεις στη Γαλλία, όπου προβλέπει αύξηση της κράτησης. Παρεμπιπτόντως, εμείς τον αντίποδα σύντομα θα φέρουμε την πλήρη απαγόρευση της διοικητικής κράτησης για ανηλίκους, όπως επιτάσσουν οι αρχές μας και όπως επιτάσσει και το Ευρωπαϊκό Δίκαιο. Το νομοσχέδιο Μακρόν λοιπόν προβλέπει επίσης πολλούς περιορισμούς στη χορήγηση ασύλου, προβλέπει τον απριόρι διαχωρισμό μεταναστών και προσφύγων, κάτι το οποίο μπορεί και να αποσύρθηκε και μετά τις αντιδράσεις, και βέβαια ενεργοποιεί τη διάταξη για το έγκλημα της αλληλεγγύης. Λοιπόν, βλέπω και αλληλεγγύη για όλους εδώ, μάλλον παραδείγμα θα έχεις πρόβλημα εκεί. Λοιπόν, όπως και εμείς σαν Διοικητικό Συμβούλιο. Λοιπόν, το οποίο είναι μια διάταξη η οποία υπήρχε, αλλά ενεργοποιείται τώρα για αυτούς που υποστηρίζουν ή υποβοηθούν πρόσφυγες και μετανάστες. Μέσα λοιπόν σε μια περίπου τέτοια πραγματικότητα καλούμαστε να λειτουργήσουμε και λαμβάνοντας βέβαια υπόψη ότι η γενεσιουργός αιτία όλων αυτών είναι η αύξηση των ανισοτήτων. Για να πάμε και στο κοινωνικό επίπεδο. Διότι η Ευρώπη έχει υποχωρήσει σε αρχές, σε αξίες, σε δικαιώματα και γι' αυτό βρίσκει χώρο η ακροδεξιά και ο φασισμός. Τη στιγμή βέβαια που και στο δημογραφικό, τα διεθνή κείμενα και το Συμβούλιο της Ευρώπης που πηγαίνουμε εμείς, και στο κομμάτι του ασφαλιστικού και στο κομμάτι της ενεργού ζήτησης και της κατανάλωσης έχει αποδειχτεί ότι η συμβολή των μεταναστών και των προσφύγων είναι τεράστια και καθοριστική, αλλιώς θα είχαν καταρρεύσει. Και ένα τελευταίο, ότι για εμάς σαν εργατικό κίνημα είναι εξαιρετικά σημαντικό να αξιοποιήσουμε τη δυναμική που έχουν οι άνθρωποι αυτοί για τους αγώνες που κάνουν. Τελειωνώ. Ένα λεπτό. Λοιπόν, φτάνω λοιπόν στο διατάφτα. Στο διατάφτα λοιπόν, και για να πούμε και να αναφερθούμε και σε κάποιες πολιτικές οι οποίες και μέχρι τώρα έχουν εφαρμοστεί, θα ξεκινήσω κυρίως από το πρόγραμμα της εκπαίδευσης που ανέφερα πριν. Νομίζω ότι είναι αξιοσημείωτο, είναι ένα επιτυχημένο σχέδιο το οποίο έχει ακόμα περιθώρια και έχει σημειώσει νίκες απέναντι σε αντιδραστικές φωνές και μας έχει δικαιώσει. Επίσης, νομοθετήσαμε το εργόσιμο για τους αλλοδαπούς εργάτες γης χωρίς χαρτιά, πράγμα το οποίο ήταν πολύ σημαντικό για να μην έχουμε πάλι μανολάδες. Έχουμε το ΆΜΚΑ για τους αιτούντες άσυλο αλλά και τους πρόσφυγες, ώστε όλοι να έχουν πρόσβαση σε αυτό που είπαμε πριν, η ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, την απόφαση του ΟΑΕΔ, την ηθαγένεια βέβαια η οποία θα επιταχυνθεί έτη περαιτέρω και η οποία είναι ο νόμος του 15 για τα παιδιά μεταναστών δεύτερης γενιάς, όπως επίσης και τους εξαιρετικούς λόγους οι οποίοι ακόμα βέβαια το επόμενο διάστημα πρέπει να επιταχυνθούν. Λοιπόν, κλείνοντας λοιπόν, θα ήθελα να πω ότι η Ελλάδα λειτουργήσε σαν φάρος αλληλεγγύης το 2015. Πρέπει να λειτουργήσει και σαν φάρος στην ένταξη. Έχουμε όλες τις προϋποθέσεις, όλες τις προδιαγραφές για να το κάνουμε. Η ένταξη δεν είναι ούτε φιλανθρωπία, ούτε παραχώρηση δικαιωμάτων, ούτε μόνο συνταγματική επιταγή αυτονόητη αλληλεγγύη στους κολλασμένους αυτού του κόσμου. Για μας είναι στρατηγική επιλογή και πολιτική απέναντι στον άνθρωπο και τις ανάγκες του που είναι για μας προτεραιότητα.
Το πολύ απλό πείραμα που κάνω και εγώ με κάποιους οι οποίοι έχουν αντίθετη άποψη, να βάλουν τους εαυτούς τους στη θέση αυτών των ανθρώπων. Είναι πολύ απλό. Ότι κάτι συμβαίνει και αναγκάζεσαι να πας σε μια άλλη χώρα της Ευρώπης ή του κόσμου για να μείνεις και να επιβιώσεις. Είναι πολύ απλό. Το πείραμα αυτό πετυχαίνει πάντα. Έτσι λοιπόν πρέπει και σαν κόμμα και σαν κυβέρνηση, σαν κοινοβουλευτική ομάδα και σαν κίνημα να είμαστε σε εγρήγορση, να δουλέψουμε μαζί με τους μετανάστες και τις κοινότητές τους, όχι για λογαριασμό τους, και να έχουμε σαν αρχή μας αυτό που μας έφερε εδώ, τα 3α. Αυτό μας έφερε εδώ και αυτό πρέπει να μας οδηγεί. Αξιοπρέπεια, αλληλεγγύη και αντίσταση. Ευχαριστώ.